Αυτό ακριβώς το θέμα που λέγαμε μόλις τώρα για την περίφημη κινέζικη ουδετερότητα ως προς το θέμα του πολέμου της Ουκρανίας θα συζητήσουμε με τον διεθνολόγο και πολιτικό επιστήμονα τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, ο οποίος μας περιμένει στην άλλη γραμμή. Καλό μεσημέρι. Γεια σας κύριε Καλετσί. Διαβάζω πάρα πολλές αναλύσεις δυτικών μέσων ενημέρωσης ότι τερματίζεται με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο η περίφημη ουδετερότητα της Κίνας ως προς τον πόλεμο της Ουκρανίας και αρχίζει σιγά σιγά και γέρνει η πλάστιγκα υπέρ της Ρωσίας. Και μάλιστα όχι μόνο της Κίνας, αλλά γενικότερα των κρατών μελών των BRICS. Αυτό σημαίνει μια δημιουργία πόλου που είναι απέναντι στη Δύση. Το συμμερίζεστε? Να σας πω, δεν συμμερίζομαι τη διατύπωση ότι δημιουργείται πόλος έναντι της Δύσης. Δεν νομίζω ότι είμαστε σε διπολικό σύστημα. Γίνεται μια προσπάθεια, δεν νομίζω ότι είμαστε. Δημιουργείται, δεν έχουμε, και εγώ δεν λέω ότι υπάρχει πόλος. Ναι, δημιουργείται, δεν λέω. Και δεν το λέω για εσάς. Όχι, τώρα, ναι. Συζητάμε τις αλήθειες έτσι. Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι περισσότερο θα έχουμε πολλαπλά κέντρα βάρους στον ευρύτερο κόσμο. Δηλαδή, άλλο βάρος είναι η Αραβική Χερσόνησος. Δηλαδή, στη μη κλασική Δύση θα έχουμε πολλά κέντρα βάρους. Επομένως, δεν νομίζω ότι πάμε για πόλους. Να σας πω πρώτα απ' όλα, διότι δεν έχουν όλοι την ίδια κατεύθυνση. Για παράδειγμα, η Ινδία που ορθώς αναφέρατε το παράδειγμα, ας πούμε, της διάσκεψης της Ελβετίας κτλ. Έχει συγκρουσιακή σχέση με την Κίνα. Έχουν έρθει ακόμα και σε εμπόλεμη ρήξη για το θέμα των συνόρων στο Κασμίρ. Λοιπόν, γιατί το Κασμίρ δεν είναι μόνο διαφωνία ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν, που είναι κυρίως, αλλά υπάρχει και κομμάτι προς τα σύνορα με την Κίνα. Και έχουν γίνει ακόμα και μεθοριακές σειράξεις. Συν το γεγονός ότι η Ινδία με την Κίνα θεωρούνται οι βασικές ανταγωνίστριες, θα στο πω, για την επιρροή, για την ηγεμονία σε ολόκληρο το χώρο της Ασίας. Σας υπενθυμίζω μάλιστα ότι προκειμένου να κοπεί ο λεγόμενος νέος δρόμος του μεταξύ, που ουσιαστικά θα ήταν η εμπορική οδός της Κίνας προς την Ευρώπη, η Ινδία οδηγήθηκε στο να κάνει μια νέα οικονομική οδό μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, της Ζόρδας του Σουέζ, της Μέσης Ανατολής και ούτω καθεξής. Άρα υπάρχουν επιμέρους συμπτώσεις, αλλά υπάρχουν και πολλές διαφορές. Και γι' αυτό και η Ινδία έχει βελτιώσει κατά πολύ τις σχέσεις με τις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια. Και το βλέπουμε αυτό πάρα πολύ. Άρα είναι πολύ δύσκολο κανείς να πει ότι δημιουργείται ένας άλλος πόρος. Να μιλήσουμε για την Κίνα που πράγματι έχει... Ναι, για να έρθουμε εδώ τώρα στην Κίνα. Μήπως η Ευρώπη έχει συνηθίσει να πυροβολεί τα πόδια της, κύριε Τσίκα? Γιατί αυτά που κάνει, ειλικρινά, αν κάτσει κάποιος και τα αναλύσει ενδελεχώς, δεν τα καταλαβαίνει. Θέτει δασμούς στα ηλεκτρικά κινέζικα αυτοκίνητα. Ξεκινάει η Ευρώπη ένα πόλεμο με την Κίνα που είναι επί της ουσίας ο καλύτερος εμπορικός εταίρος. Όλα αυτά ενώ έχει στρέψει το βλέμμα της η Ευρώπη στην αντιμετώπιση του ουκρανικού ζητήματος, και αν γίνεται να λυθεί μόνο εάν ο πολύ μεγάλος παράγοντας που λέγεται Κίνα σταθεί απέναντι και πει, παιδιά, ως εδώ σταματήσω τον πόλεμο γιατί υπάρχουν εμπορικά συμφέροντα. Μήπως η Ευρώπη δεν διαβάζει καλά τις εξελίξεις, ή απλώς μήπως η Ευρώπη δεν είναι τίποτα άλλο παρά ακόλουθος των Ηνωμένων Πολιτειών? Λοιπόν, να τα κάνουμε πιο γεννά, ας πούμε, τα πάρουμε ένα-ένα. Να τα κάνουμε. Καταρχάς, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ορισμένα όρια, ας το πω, στη συμμαχία, στη συνεργασία της Κίνας με τη Ρωσία. Γιατί? Που υπάρχει όμως, εγώ δεν το αμφισβητώ. Δηλαδή, πράγματι εκεί πέρα διαμορφώνεται πιο στενή σχέση Κίνας-Ρωσίας. Εγώ δεν πίστεψα ποτέ ότι είναι ουδέτερη η Κίνα. Έτσι, πιστεύω ότι πάντοτε από πίσω, διότι πιστεύω ότι αν η Ρωσία μπορεί και συνεχίζει τον πόλεμο, έχει σχέση με το ότι μπορεί, ας πούμε, και διοχετεύει ορισμένα ορυκτά καύσιμα τα οποία πλέον δεν γίνονται αποδεκτά από την Ευρώπη και από τις άλλες δυτικές χώρες στην Κίνα. Εννοώ, μιλάω για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αν και μισοτιμής.
Διότι οι Κινέζοι εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι επειδή οι Ρώσοι δεν μπορούν να τα δώσουν αλλού, τα παίρνουν με πολύ χαμηλή τιμή. Όμως, η Κίνα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Η Κίνα είναι δύναμη της παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή, η Κίνα ωφελείται από τις οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές της με τον υπόλοιπο κόσμο. Και δεν μπορεί να διακινδυνεύσει κάποια στιγμή να υποστεί οικονομικές κυρώσεις όπως αυτές που υπέστη η Ρωσία. Άρα εδώ πέρα υπάρχει ένα όριο στο βαθμό στον οποίο μπορεί να φτάσει. Επομένως, γιατί βάζει, η κύρωση δεν είναι η δασμή που βάζει στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα κινέζικα, η Ευρώπη. Ναι, λίγο πριν φτάσω στα εμπορικά, ναι. Έχετε δίκιο, αλλά λίγο δώσει. Επίσης έχει και έναν άλλο λόγο η Κίνα, ο οποίος είναι... ας το πω στρατιωτικός και γεωπολιτικός. Η Κίνα, άμα έχετε προσέξει, δεν έχει αναγνωρίσει την απόσχηση των ουκρανικών περιοχών που έχει διακηρύξει η Ρωσία και την ενσωμάτωσή της στη Ρωσία. Γιατί εννοώ του Ντονέτσκ, του Λουγκάνσκ, της Χερσόνας, της Ζαπορίζα και λοιπά. Γιατί η Κίνα έχει δικά της αποσχιστικά θέματα. Έχει το θέμα του Θιβέτ, έχει το θέμα της Ταϊβάν και δεν συμφωνεί, και αυτό το έδειξε και με την ψήφο της σε μια συγκεκριμένη ψηφοφορία που έγινε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δεν συμφωνεί με την, ας το πω, απόσχηση σε εισαγωγικά, έστω και με τη στρατιωτική κατοχή της Ρωσίας και την ένταξή της στη Ρωσία των διαφόρων αυτών ουκρανικών περιοχών. Επομένως, είχε το Χονγκ Κονγκ και συνεχίζει να έχει προβλήματα σε σχέση με την ενσωμάτωση στο Χονγκ Κονγκ. Επομένως, είναι πάρα πολύ προσεκτική σε αυτό το πράγμα. Τώρα, για το εμπορικό που με ρωτήσατε, το οποίο έχει ένα τρομερό ενδιαφέρον. Εδώ πέρα, τον εμπορικό πόλεμο, επί της ουσίας, κατά τη γνώμη μου, τον έχει αρχίσει η Κίνα. Τι κάνει η Κίνα? Η Κίνα κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, κρατάει υποτιμημένο τεχνητά το νόμισμά της, το Yuan. Το οποίο αντικειμενικά, αν το δει κανείς με την αξία της οικονομίας της Κίνας και των εμπορικών συναλλαγών, θα έπρεπε να είναι πιο ισχυρό νόμισμα. Γιατί το κρατάει τεχνητά υποβαθμισμένο? Διότι κρατώντας το τεχνητά υποβαθμισμένο, έχει πολύ φτηνά προϊόντα, τα οποία λόγω των πολύ χαμηλών τιμών μπορούν να διεισδύουν στις αγορές και της Ευρώπης. Αυτό δεν γίνεται όμως τώρα, κύριε Τσίκα. Αυτό, επιτρέψτε μου, ναι. Από τότε που θυμάμαι εγώ είσοδο κινέζικων προϊόντων στην Ευρώπη, πάντοτε ήταν φτηνά. Πηγαίναμε να πάρουμε όμως, κινέζικα, λέγαμε. Ναι, όμως, δεν γίνεται τώρα, θέλω να πω. Σωστό, σωστό. Απλώς τι γίνεται? Αυξάνεται συνεχώς το ελεύθερο εμπόριο. Το ξέρουμε όλοι. Λόγω της παγκοσμιοποίησης, αυξάνεται συνεχώς το ελεύθερο εμπόριο. Και κάνει και κάτι άλλο το οποίο έχει εξοργήσει τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς. Πέραν του ότι κρατάει πολύ χαμηλά το Yuan, και αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα στις συζητήσεις για το παγκόσμιο εμπόριο, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Του τίθεται αυτό το θέμα, τι θα γίνει με την Κίνα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Ενισχύει, πρημοδοτεί, επιδοτεί κρατικά τα προϊόντα της, προκειμένου να γίνουν ακόμα πιο φθηνά. Δηλαδή, δίνει κρατικές ενισχύσεις προκειμένου αυτός που τα παράγει ο Κινέζος να τα στείλει ακόμα πιο φθηνά στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Αυστραλίες, Νέες Ζηλανδίες κλπ. Αυτό όμως δεν μπορεί να το κάνουν οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίοι, διότι οι Ευρωπαίοι έχουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Δεν μπορείς. Και απαγορεύεται, όπως εδώ ακόμα και για τα ακροατικά προϊόντα, απαγορεύεται να πας να τα ενισχύσεις κρατικά. Και τα ευρωπαϊκά προϊόντα έχουν την αξία που έχει η κατασκευή τους, η προμηθειά τους, η μεταφορά τους και όλα αυτά. Αυτό ήταν και ένα από τα βασικά θέματα τα οποία συζητήθηκαν στην πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου της Κίνας, του ΣΥ, που είδε τον Μακρόν, αλλά δεν είδε μόνο τον Μακρόν στο Παρίσι, όπως θυμόσαστε είδε και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ως εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω ακριβώς ότι έπρεπε να συζητήσουν αυτό το εμπορικό θέμα. Μάλιστα. Ανάμεσα στην Κίνα και την Ευρώπη. Και λένε οι Ευρωπαίοι, αν συνεχίσετε να κάνετε αυτό, εμείς θα σας βάλουμε δασμούς. Υπάρχει ένα θέμα, πρέπει να αποφευθεί ένας εμπορικός πόλεμος με καμιά αμφιβολία ανάμεσα στην Ευρώπη και την Κίνα, αλλά έχει πάρα πολλές παραμέτρους και αυτές που περιγράψατε. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα η κουβέντα, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Παρακαλώ, ναι, πείτε το. Ευρώπη και Κίνα, όχι μόνο Ευρώπη και Κίνα, Δύση και Κίνα γενικά, η Κίνα έχει τρεις ιδιότητες. Η μία είναι του συνεταίρου, διότι χρειάζεται να είναι συνεταίρος κυρίως για την αντιμετώπιση μεγάλων οικουμενικών προβλημάτων, π.χ. κλιματική αλλαγή
και κλιματική κρίση, δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις αυτό. Υπάρχει ανταγωνισμός όσον αφορά τα εμπορικά και είναι και αντίπαλος όσον αφορά ορισμένα γεωπολιτικά. Δηλαδή έχει πολλές φλευρές και αυτές οι ισορροπίες θα πρέπει να κρατηθούν. Σωστά, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε δει την Κίνα με την κλιματική αλλαγή. Αντίπαλος προς όλα σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Είναι ο μεγαλύτερος ρυπαντής του κόσμου. Κίνα, έτσι. Ινδία, έτσι. Και Ρωσία. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Τσίκα, και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Απλώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επέστρεψαν στη συμφωνία του Παρισιού όταν βγήκε ο Μπάιντεν μετά τον Τραμπ. Καλά, μπαίνω βγαίνουν, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.